Εντάξει τώρα. Εδώ κάνουμε περασμένες, τραβάμε βίντεο με το κινητό. Γατάκι. Τι είναι πάλι. Εντάξει. Αυτό είναι νερό. Να δείξουμε τα split line, να δείξουμε όλα. Δεν το κάνεις το μηδέν. Δεν το κάνεις το μηδέν. Αυτό το έχετε το ανοίγετε με ένα απλό. Αν θέλετε, λίγο ησυχία. Λοιπόν, το αντικείμενο υπάρχει εδώ. Απ' την αρχή. Βγαίνουμε στο SOLIDWORKS Add-ins και βλέπουμε αν το SOLIDWORKS Simulation είναι πατημένο. Εάν δεν είναι, το πατάμε. Εντάξει. Θα το πατήσουμε, θα βγει εδώ ένα tab, Simulation, το οποίο από εδώ είναι όλα τα tools για το Simulation. Εντάξει. Μετά εδώ, κάτω από το Study Advisor, πατάμε το βελάκι, ο Study Advisor είναι λίγο περιοριστικός, προσωπική άποψη. New Study. Και εδώ πέρα βλέπουμε τον τύπο, δεν μπορώ να δώσω και όνομα εδώ, ό,τι θέλετε. Βλέπουμε τον τύπο του στάτη. Στάτη θα κάνετε, buckling. Στάτη και buckling. Εντάξει. Στάτη πρώτα. Οκ. Και η διαδικασία είναι ότι τα βήματα είναι στάτη. Το πρώτο βήμα είναι επιλέγουμε ματήρια, υλικό. Πρώτα ματήρια, μετά constraints, περιορισμούς και μετά φορτίσεις. Ένα, δύο, τρία. Τέταρτο είναι η πλεγματοποίηση και μετά είναι το τρέξιμο. Εντάξει, αυτά τα πέντε βήματα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε μετά πάμε. Απλά η ματήρια. Πλέγουμε τώρα, δεν ξέρω τι έχετε στην εργασία, πλέγουμε αυτό που θέλουμε. Εντάξει. Αν δεν κάποιος να φτιάξει, μπορεί να πάει εδώ, εντάξει, και να επιλέξει, μάλλον μπορεί διαφορετικά, μπορεί να πάτε εδώ, σε ένα στυλ για παράδειγμα, και να το κάνετε copy και να paste εδώ, για παράδειγμα. Και αυτό, να πάτε να φτιάξετε τα σχέδιά που σας μπορεί να φτιάξει στο γενικό σου. Εντάξει, μετά πρέπει να παρατήσετε save. Πατάμε save, το κλείνει και μετά ξαναμπαίνουμε στο material και το κλέβουμε για σιγουριά, εντάξει. Απλώς απλά έκανε, έτσι. Save. Είπα save. Για να σώσουμε αν θέλουμε να κάνουμε καινούργιο υλικό. Αν δεν θέλουμε καινούργιο υλικό, απλώς το επιλέγουμε, απλά ή close. Εντάξει, και θα πρέπει να δείτε εδώ πέρα στο path το υλικό δίπλα. Εντάξει, πρώτο βήμα. Δεύτερο βήμα. Όχι Fiction Advisor, εδώ. Αν θέλουμε πάκτωση, είμαστε εδώ. Για όλα τα υπόλοιπα, θυμόσαστε ότι είχαμε πει το Advanced Fixes, το οποίο χρησιμοποιούμε on flat face, on cylindrical face, ένα από τα δύο, λογικά κάποιο άλλο δεν θα έχει υποσχεδεύει. Ένα από τα δύο, on flat face ή on cylindrical face. Και λέμε on flat face σε αυτή την επιφάνεια για παράδειγμα και από κάτω πατάμε τι δεν θέλουμε, σε ποιον άξονα δεν θέλουμε να μετακινείται. Εντάξει. Δηλαδή αν πατήσουμε αυτό, τα βελάκια εδώ πέρα, σας λένε ότι σε αυτό, σε όλο τον άξονα έχει, όχι μόνο στη διεύθυνση αυτή πάνω κάτω, σε όλο τον άξονα δεν μπορεί να μετακινηθεί. Αν πατήσουμε και αυτό, σε όλο τον άξονα δεν μπορεί να μετακινηθεί. Εντάξει. Να ρωτήσω κάτι. Στις ασκήσεις που έχουμε, θα διαλέξουμε advanced features, έτσι. Αν θέλετε πάκτωση, να πάτε στο fixed. Α, στο fixed, κατευθείαν. Αν θέλουμε advanced features, είναι για να κάνουμε, ας πούμε... Για να κάνετε κίνηση, να κάνετε άρθρωση, να κάνετε τέτοια πράγματα. Εντάξει, έστω εδώ πέρα ότι έχουμε την πάκτωση. Εδώ. Επιλέγουμε την επιφάνεια, επιλέγουμε την αφηνή, επιλέγουμε το σημείο. Αυτό είναι το advanced. Όχι, αυτό είναι το fixed. Το fixed. Τι υπάρχει. Εντάξει. Fixed. Ναι. Ναι. Όχι. Εδώ πέρα τώρα δεν ξέρω ποια έκδοση έχετε κατεβάσει. Τελευταία έχει το split.
αυτή τι έκδοση. 15. Το έχει, το έχει και εδώ και το 14 το έχει. Ναι, 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 το έχει. Οπότε το split στην επιφάνεια μεριά μπορείτε να το κάνετε και μέσα από εδώ. Να πάτε να κάνετε create ένα sketch εδώ, να μην πάτε δηλαδή στο model να γυρίσετε για να κάνετε την γραμμή που είπαμε. Δηλαδή μπορείτε να πάτε από εδώ, create sketch. Εδώ, μία ευθεία για παράδειγμα, ξέρω αυτό που λέγαμε πριν, να πήρα στην επιφάνεια. Έτσι, exit. Και μετά του λέμε create split. Η διαδικασία είναι απλώ το έχουμε βάλει σαν τέτοιο. Αυτό στο μισό, α πούμε. Δεν έχει κάνει. Ξαναγυρίζουμε στο type και τώρα του λέμε θέλω εδώ, πάκος. Ή εδώ. Εντάξει. Εδώ πέρα βλέπετε τα διαθέσιμα, δηλαδή εδώ που σα λέει ότι μπορείτε να κάνετε πάκωση το συγκεκριμένο και σε σημείο και σε ακμή. Το βλέπουμε τον άλλο σχοματισμένο και σε επιφάνεια. Και επιλέγουμε και βγαίνει εδώ. Αν θέλουμε να κάνει κάτι λάθος, δεξί κλικ, edit και το αλλάζουμε. Εντάξει. Επόμενο βήμα είναι οι φωτίσεις. External loads. Ναι. Force. Force για παράδειγμα εδώ. Να βάλουμε εδώ τη δύναμη, στην ακμή, στην επιφάνεια, όπου θέλεις. Στις ακμές πρόβλημα δεν βγάζεις συνήθως. Στις ακμές βγάζεις πρόβλημα. Τι είναι πρόβλημα. Δεν έβγαζε σωστά αποτελέσματα όταν είχαμε κάνει μια δοκιμή σε ευθεία ή σημειακά. Το είχαμε κάνει. Σε σημείο. Σε σημείο, σε σημείο ήταν. Σε ακμή δουλεύει, εντάξει. Στο πλέκτη μάλλον είχαμε κάνει μια σε σημείο. Εντάξει, γενικά τα αποφεύγει να βάζει σημεία κάμα που έχει τέτοιο, ναι. Οπότε στην γραμμή θα είναι δικό σα. Αυτό είναι δικό σα. Εντάξει, αν επιλέξουμε αυτή την επιφάνεια, έχουμε μετά το νόρμα που είναι το κάθετο. Εντάξει, κάθετο δηλαδή στην επιφάνεια. Και μπορούμε να επιλέξουμε το select direction για να επιλέξουμε μία ακμή ή έναν άξονα για να ορίσουμε τη φορά τη δύναμη. Δηλαδή εδώ πέρα θα πάω να επιλέξω αυτό. Αν επιλέξω αυτή την ακμή, θα έρθει κάτω. Αν είχαμε μια υποκλήση, θα ήταν υποκλήση. Η επιλογή ακμή, για εφόρα δύναμης. Μετά, εδώ δίνουμε το πόσο θέλουμε τα λιώτα. 1000. Αν θέλουμε να αλλάξει το direction, είτε γράφουμε 1000 εδώ, είτε πατάμε αυτό. Ναι. Οκ. Και μετά, πριν από το run, πατάμε create mesh και φτιάχνουμε το πλέγμα. Εντάξει, να είναι κόσμο, να είναι φάει. Αν επιλέξετε εδώ που λέει mesh parameters, συνήθως αυτό που λέει canvas based mesh αλλάζει τη δύναμη του πολιτισμού. Η δύναμη του πολιοδήμου, το βαθμό του πολιοδήμου και έτσι και παίρνει θεωρητικά καλύτερα αποτελέσματα γιατί έχει και κόμμα σε διάμεση. Στην άλλη πλευρά το έχουμε κάνει στο λαό. Στην άλλη πλευρά το βάζουμε σε όλη την επιφάνεια τη δύναμη. Ανάλογα το πρόβλημα. Αυτό είναι δικό σας. Δηλαδή εσείς πώς το μοντελοποιείτε. Τώρα κάνουμε ένα παράδειγμα που μας δείχνει τα πάντα. Ότι... Ένα παράδειγμα πώς για να δείτε το στήσιμο αυτό. Ναι. Εδώ πέρα φτιάχνουμε το μέσο, το πλέγμα έτσι, πατάμε το case, φτιάχνουμε το πλέγμα, το βλέπετε. Εντάξει. Επίσης εδώ πέρα... We transfer τελεία ακόμα, είναι μεγάλο. Και μετά το επόμενο βήμα είναι να το τρέξουμε. Να, αυτό το κάνω. Αυτό είναι λόγω του σόρου.
κάνει τα αποτελέσματα, εάν δεν το έχετε ξανατρέξει, πώς κάνει το προσωμείωση. Λίγο ησυχία, δηλαδή. Πώς ξεκινάει η προσωμείωση, γιατί δεν το προλάβω. Δηλαδή, αυτό που κάνω, δεν το συνεχίζω. Run. Απλά, οκ. Και αν δεν το έχετε ξανατρέξει, λογικά είναι στο result να μην βγάλει τίποτα. Να είναι κενό. Αν είναι κενό, θέλει ένα δεξί κλικ και πατάμε το define stress plot ή strain. Ό,τι θέλει, ό,τι αποτελέσμα σε ενδιαφέρει. Ή factor of safety. Μόλις σας τα βγάλει, με διπλό κλικ βλέπετε ότι γίνεται πιο... γίνεται bold και σας λέει εδώ πέρα από μίσεις, έχετε ό,τι στάσεις. Ναι. Αντίστοιχα displacement, καταφύσεις, θα πάμε το factor of safety. Εντάξει. Τώρα, για αυτό που είπαμε, δεν το είχε πριν. Για να δούμε αυτό που είπαμε πριν. Πάμε, θέλουμε τις τάσεις, ξέρω. Δεξί κλικ, probe. Το probe είναι μπορείτε να πάρετε και σημειακά κάποια αποτελέσματα. Αυτό που μας βρει, να έχετε κάνει ένα σκέτσε εδώ πέρα πάνω. Και να κάνετε zoom και να πάτε με το flow να σας βγάλει τα αποτελέσματα. Τώρα κάνετε στην τύχη. Ναι, αλλά λέω μπορείτε να έχετε κάνει ένα sketch. Οπότε θα πάει ένα σημείο. Zoom στο σημείο. Στο sketch θα βάλουμε, μπορεί να βάλεις σημεία στο sketch ή περίπου με το μάτι. Το μέρος. Μπορεί να βάλεις και με αποστάσεις, κανονικές. Τι εννοώ. Τώρα το ένα στην τύχη, σε κάποια σημεία. Πάμε εγώ μία γραμμή από σκέτσι. Θα πάω το ποτήρι από πάνω. Μία γραμμή. Ναι, ένα μία ευθεία. Αυτό που κάναμε πριν. Ναι. Αυτό που κάνω, λέω. Το πρώτο είναι ένα μισό. Και μετά, άμα δεν συγκαλύψω, άμα το smart location είναι με probe, δηλαδή συνήθως υπέρ σου μία. Και εδώ πέρα μπορείτε, είπαμε, να πάτε το διάγραμμα, εντάξει. Είτε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα σαν CSV που τον είχε το ξέρω. Αν θέλετε σε κάποια ακμή για να πάρετε σε όλα τα σημεία του MES πάνω στην ακμή, τώρα έχω κάνει split εδώ, δεν έχει σημασία, είναι η ίδια, να πάρουμε εδώ δηλαδή, τι επιλέγουμε, επιλέγουμε ως electron entities, τότε να update. Και τώρα έχει βγάλει πάνω σε αυτή την ακμή, τι γίνεται. Να και εδώ πέρα φαίνεται τώρα, έτσι είναι εδώ, το σημείο, εδώ και εδώ. Παραμέτρηση δίσταλης τι σημαίνει. Είναι από το 0 στο 100%. Πώς στο 100%, οπότε και 20 χιλιοστά, εντάξει, οκ. Δηλαδή είναι ένα μέτρο είναι 2 χιλιοστά, από 0 ως 1. Έως 1, οκ. Όταν έρθεις εδώ, επιλέγεις ακμές... Και από το παλί σώζεται... Είναι σωστά το πρόγραμμα. Ναι, το πάτησες. Ναι. Και αν πατήσεις τώρα εδώ. Μπορείτε να επιλέγετε τα marks τα μην για να δείτε να έχετε μια εικόνα που είναι τι. Τα marks και τα μην που είναι. Αυτά εκεί. Εδώ. Είναι δεξί κλικ. Είναι 0%. Για όλοι από τα μέτρα, δεξί κλικ πάνω σε όλες τις 100 μέτρα το 1 μέτρο. Εδώ και εδώ. Εδώ πέρα μπορείτε να αλλάξετε την κλίμακα από χώρο σπου, αν θέλετε και αν χρειάζεσαι. Όχι, δεν βάλα στο μισό. Από πού έλεγες την κλίμακα? Από κάτω. Επίσης μπορείτε να πάτε για το... και στο Άγιο Κλίμακα να βάλετε μια τιμή να δείτε πώς αυξάνει, πώς μειώνει. Μέχρι αυτή τη τιμή δηλαδή να βλέπετε που είναι εσωτερικά. Μπορεί να έχει δώσει ότι... Τι κάνω εκεί? Λέω σε αυτό το δεξί κλικ με άγιο κλικ. Μπορείτε να τη τιμή εδώ πέρα, θέλετε μια τιμή και τη μεγαλώσετε και μικραίνετε για να δείτε... Πού το κάνουμε αυτό? Το άγιο κλικ. Δεξί κλικ, άγιο κλικ. Τι μαθαίνει. Και τι βλέπουμε για να δούμε. Στην υποκλήτη. Σε διάφορα στάδια. Που είναι οι τιμές. Δηλαδή ουσιαστικά εδώ πέρα σας λέει ότι βλέπετε που είναι τα κινδύνια και το μελάκι. Έχει τα χρώματα
αισθητικά. Μπορείτε να πάρετε μία, θέλετε να δείτε μερική, από εκεί και πάλι κτλ. Και υπάρχει και το section clipping. Ουσιαστικά εδώ πέρα έχουμε τις τομές. Επιλέγουμε δηλαδή ένα επίπεδο αναφοράς, το αυτό και αυτό, ξέρω εγώ, και μετακινούμε για να δούμε στο τι γίνεται. Αυτό είναι παραμορφωμένο, με κλίμακα μεγάλη. Δηλαδή έχει αντεφορμή στο scale επί 1,6. Αν δεν θέλουμε να το βλέπουμε παραμορφωμένο, να δούμε. Από πάνω. Από το κουμπάκι. Ποιο? Deformed is out. Από εδώ ή εδώ. Τι άλλο? Στα stresses με δεξί κλικ και edit definition. Αντί για βορμής μπορεί να επιλέξετε τις κάθετες, τις κάθετες. Αυτά, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο. Ωραία, κοιτάξτε. Ό,τι θέλετε, στείλτε μου mail. Εγώ γενικά Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη είμαι εδώ. Βέβαια, αν αρχίσει η εξεταστική, θα είμαι άλλες μέρες.